στο επιχείρημα είναι πες μου που το κάνουν. Να πούμε που το κάνουν, μια κατάσταση χώρα. Μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό αφορολόγητο καθεστώς για τη βενζίνη στη Φλόρια. Ειδικό αφορολόγητο καθεστώς, δεν ΦΠΑ. Λογικά πράγματα αυτά, εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα. Όπως και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για τους μόνιμα εγκατεστημένους εδώ. Θα μου πει κανείς δηλαδή θα σηκωθεί όλη η Αθήνα και θα έρθει στη Φλόρια, μακάρι. Όχι όλη η Αθήνα βέβαια, γιατί θα αντιγράψουμε το χάλι της. Αλλά όταν θέλουμε να αντιρροπήσουμε αυτό το τέρας των περιφερειακών ανισοτήτων, τα κίνητρα δεν είναι μόνο η επιχορήγηση, αλλά είναι και οι φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες νομιμοποιούνται και ηθικά και τεχνικά και επιστημονικά. Μηδέν φόρο στα καύσιμα, όποιος ψωνίζει, όποιος βάζει βενζίνη εδώ. Θα έρθουν και από τους όμορους νομούς, θα έρθουν, να έρθουν. Από την Αθήνα αποκλείεται κανείς να έρθει να βάλει βενζίνη εδώ για προφανείς λόγους. Το φορολογικό καθεστώς και οι φορολογικές απαλλαγές είναι και δυνατά και προβλέπονται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μας πει κανείς ότι δεν μας αφήνουν, ναι. Εξάλλου η νοοτροπία του να ζητήσουμε άδεια από κάποιον για τα όνειρά μας δεν είναι πάντα σωστή. Άλλο να συνεργάζομαι, άλλο να φοβάμαι να κάνω κάτι διαφορετικό γιατί πιστεύω ότι θα μου πούνε όχι. Στην ομάδα μας ζητήθησαν και ισχυρότερη έλεγχη στα σύνορα γιατί υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Σήμερα υπάρχουν οι μηχανήματα που μπαίνει μια ανταλίκα μέσα και την ακτινογραφούν και μπορούν να δουν αν είναι γεμάτη, αν μεταφέρει, αν δεν είμαστε παλιά που είχαμε μόνο τις γεφυροπλάστικες. Πολιτικές εργασίες. Η γεσεβέδεια του Προέδρου της του κ. Καβαθά υποστηρίζει κάτι πολύ σωστό που η ομάδα το υιοθέτησε. Επιδότηση της εργασίας. Πρώτα, σε αλλαγή σύστημα. Μία επιχείρηση πρέπει να κρατηθεί στη ζωή, αντί να απολύονται πρώτα οι εργαζόμενοι και να τρέχουμε να μας δείξουν την κάρτα ανεργίας και να τους δίνουμε είτε επιδόματα ανεργίας, είτε με διάφορα προγράμματα απασχόλησης να τους ξαναπαίρνουμε με μικρότερους μισθούς. Ο ΑΕΔ μπαίνει από πρώτης πρώτου σε ένα καινούριο καθεστώς. Θα πω την φράση που έχει πολλές εφαρμογές και αντιδράσεις, λεφτά υπάρχουν. Ο ΑΕΔ έχει ειδικές χρηματοδοτήσεις για τη νέα περίοδο από 1η πρώτου του 2015 και μία από αυτές προβλέπει περίπου αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς. Επομένως, μία συνεργασία απευθείας με τον ΟΕΔ διαθεσμικών φορέων θα έχει αποτέλεσμα. Επιμέρους προτάσεις να μην κρατούμε το ακροατήριο. Καταλήξαμε επίσης ότι η ανάπτυξη θέλει μία επενδυτική τράπεζα. Προχθές ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης προανήγγειλε ένα καινούριο φορέα ή μία καινούργια μορφή χρηματοδότησης για τις καινούργιες επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι είχαμε την ΕΤΒΑ και την ΕΤΕΒΑ που κάνανε υποτίθεται θεσμικά τουλάχιστον αυτή τη δουλειά και φροντίσαμε να τις κλείσουμε. Η πρόταση που υπήρξε στο παρελθόν ήταν οι συνεταιριστικές τράπεζες ή κατατόπους να αναλάβουν τον ρόλο το θεσμικό της αναπτυξιακής τράπεζας. Πάντως, οπωσδήποτε χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ανταποκρίνονται όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου με το ρίσκο του έλα εδώ να σου δώσω λεφτά να κάνεις τον ιερό σοφόζο. Βέβαια υπάρχει μια υπονομοτεχνική μελέτη, δεν περνάς και μαζεύεις λεφτά. Θα σας πω το εξής, καταχρώμενος 2 λεπτών ακόμα τους πρόβλησες, σαν νιώθω. Κάποτε στην Αμερική κράταγα στα χέρια μου ένα σχέδιο για μια κινητή τηλεφωνία πολύ παλιά που ήταν καινούργια αυτά τα πράγματα. Και πήγα στην τράπεζα να πάρω το μισθό του καθηγητού. Δεν είχα καμία εμπορική σχέση ή επιχειρηματική σχέση με την τράπεζα. Και κράταγα το φάκελο με ανάγνωση προς τη δική μου μεριά. Το business plan που λέμε ελληνιστή. Διάβασε η διευθύντρια ανάποδα. Μου λέει τι κάνεις, να δω. Το βλέπει, λέει, σου δώσω 10 εκατομμύρια. Προφανώς δεν ήταν τρελοί άνθρωποι. Και πέραν της προσωπικής πιστοληπτικής ικανότητας που ο καθένας μας έχει. Μία οικονομία που οφείλει να είναι δομημένη έτσι, όχι με υπόβαθρο τις περιφερειακές ανισότητες
και την χρηματοοικονομική μιζέρια, αλλά μια οικονομία που βλέπει ένα λαό στα μάτια με τις ηγεσίες του και με τα όνειρά του και αντιλαμβάνεται ότι τα όνειρα των ανθρώπων πρέπει να γίνουν πραγματικότητα γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πρέπει να έχει τα εργαλεία αυτά, να πούνε έλα εδώ, πάρτα, με την ευθύνη βέβαια. Δόξα τω Θεώ, από ευθύνη υπολόγου όταν παίρνουμε λεφτά, όλοι όσοι έχουμε διαχειριστεί δημόσιο χρήμα ξέρουμε πολύ καλά την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο δημόσιο χρήμα που έχουμε πάρει. Ένα τελευταίο, προτού ο γενής συντονιστής δώσει τη θέση μου στον επόμενο, είναι ότι το ευχάριστο είναι ότι όταν ξεκινάμε και πολύ όμορφα σε ένα συνέδριο από το πρόβλημα προς τη λύση του, ομονοούμε. Άμα ξεκινάμε από δόγματα, δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση. Και στην ομάδα μας, αλλά και στο συνέδριο, είμαστε απαλλαγμένοι από δόγματα και διακατεχόμεθα από το πάθος της προκοπής. Μαζεύοντας τα χαρτιά μου να φύγω, θα θυμίσω κάτι που το είπαμε και χτες. Η κινητήριος δύναμης σε όλα είναι η φωτιά της δημιουργίας που έχουμε όλοι στην ψυχή μας. Ελάτε να ανάψουμε τις φωτιές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρέα. Θα τα χαρακτήκα τόντως πληροτοφρόνο, αλλά ήταν τόσο σημαντικά αυτά τα οποία είπατε. Ευχαριστούμε και τα μέλη της ομάδας σας για τα όσα συμπεράσματα καταλήξατε. Θα περάσουμε αμέσως τώρα, γιατί νιώθω ότι περισσότεροι από εσάς αυτό θέλουν, στη βράβευση των επιχειρήσεων της Φλόρινας. 41 συνολικά επιχειρήσεις, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες άντεξαν στην κρίση και αξίζουν ασφαλώς συγχαρητήρια και για την καινοτομία τους, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας τους. Η βράβευση που γίνεται σήμερα από τους διοργανωτές του συνεδρίου είναι η ελάχιστη δυνατή που μπορεί να γίνει, γι' αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Μακάρι σε ένα επόμενο αναπτυξιακό συνέδριο να έχουμε διπλάσιες, τριπλάσιες επιχειρήσεις που θα μας δώσουν τέτοια δείγματα γραφής και θα συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Καλώ τον κύριο Θεόδωρο Καρυπίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τις πρώτες βραβεύσεις. Καθώς θα διαβάζουμε μία-μία τις επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι τους, ο εκπρόσωπος της κάθε επιχείρησης, θα παρακαλείται να ανεβαίνει στη σκηνή για να παραλάβει αυτή τη τιμητική διάκριση. Η πρώτη επιχείρηση, Πέτρος Ναουμίδης από τον Άγιο Παντελήμωνα. Επόμενη επιχείρηση, Παμί ΑΒΕ, με έδρα τη ΔΥΠΕ Φλόρινας. Επόμενη επιχείρηση, Έργων ΑΤΕΒΕ. Και η επόμενη επιχείρηση είναι η ΜΕΚΑ ΑΕΦΙΑ. Ο επόμενος επιχειρηματίας που θα παρουσιαστεί είναι ο κύριος Βασίλειος Σαββόπουλος. Θα περνάμε στην επόμενη επιχείρηση, Μπέλης ΑΒΕ. Η επόμενη επιχείρηση, Βελιτέντης Βέλκο ΑΒΕ.
δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ εκπρόσωπος της επιχείρησης. Περνάμε σε μια ακόμα αμυγής δημοτική επιχείρηση ξινού νερού. Προχωράμε. Αγροτικός συνεταιρισμός Πρεσπών Πελεκάνος. Κύριε Περιφερειάρχε, ευχαριστούμε. Θα καλέσουμε τώρα τον κύριο Σακελαρίδη να απονείμε τις τιμητικές διακρίσεις στις επόμενες επιχειρήσεις στην ΕΑΣ Αμιντέου. Η επόμενη επιχείρηση είναι η ΤΕΑ ΕΠΕ. Επόμενη επιχείρηση, Παπαγιάννη Φλόρινας ΕΠΕ. Δεν υπάρχει. Επόμενη επιχείρηση, ΘΡΕΣ. Επόμενη επιχείρηση, Λάζαρος Βέιμος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΣΥΛΟΝ. Η επόμενη επιχείρηση, Παύλος Βέικος. Αυτή την άκη, όμικρον έψιλον, η επόμενη επιχείρηση. Συνεχίζουμε, Χαράλαμπος Κεφαλίδης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Γερμανίδη, για τις απονομές της επόμενης επιχειρήσης. Παλικρούσης και ή όμικρον έψιλον. Είναι η επόμενη επιχείρηση. Ιωάννης Σταύρου είναι η αμέσως επόμενη να ετοιμάζεται. Ιωάννης Σταύρου. Χρήστος Νίτσου και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βασίλειος Κυριακίδης ΑΒΕΤΕ. Ο κύριος Κυριακίδης βραβεύτηκε πρόσφατα και στην Θεσσαλονίκη με ένα πολύ σημαντικό βραβείο που τιμά και την περιοχή μας. Συνεχίζουμε με την εταιρεία Totis Pack ΑΕ.
εταιρεία Coffee Foods, ΑΕ. Η επόμενη εταιρεία. Αλφα δικευέ αλφα εψιλόν. Δελπέτσι σου μελίδες είναι η αμέσως επόμενη εταιρεία να εσμάζεται. Δελπέτσι σου μελίδες. Κύριε Γερμανίδη, σας ευχαριστούμε και εσάς. Θα καλέσω τώρα τον αντιπεριφερειάρχη, μάλλον τον Δήμαρχο Φλόρινας, με συγχωρείτε, τον κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο, για τις επόμενες απονομές. Βόσκος Χρήστος και Σία, η επόμενη επιχείρηση. Δούμπος Ιορδάνης Όμικρον Εψιλόν. Διοφλό ΕΠΕ, η επόμενη επιχείρηση. Σήμα Αλφα. Πάντου Γεώργιος, η επόμενη επιχείρηση. Ρόζης Δημήτριος. Ο κύριος Στεφάνος Βίρος είναι περιφερειά της Φλόρινας. Η επόμενη επιχείρηση είναι του Δημητρίου. Ιωάννης Χατζής. Λόρενς Εψιλόν Εψιλόν. Στην επόμενη διευθύνση, Νίσκα Σπαξία Μελάκη. Ευχαριστούμε και εσάς. Να καλέσω και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας, τον κύριο Σάβα Σταπαλίδη, για τις τελευταίες βραβεύσεις. Συνεχίζουμε με την Ινοποιία Βελιάνη Λίγκας. Κτήμα Αμάρτια. Κοινοποιία Βεβορίτης. Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Τελευταία επιχείρηση, παραδοσιακά γλυκά κουταλιού Παύλου.
Ας έρθει ο κύριος Χατζής, δεν παρέλαβε πριν το βραβείο του, θα το πάρει τώρα. Ευχαριστούμε και σας, κύριε Σαπαλίδη. Ευχαριστούμε και τις 41 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες τιμήθηκαν από τους διοργανωτές του συνεδρίου. Θα επαναλάβω πως μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για τις υπόλοιπες, μακάρι να δούμε πολύ περισσότερες την επόμενη φορά. Δίνουμε πλέον συνέχεια στο πρόγραμμά μας με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Χαράλαμπο Κιουρτσίδη, προϊστάμενο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Κιουρτσίδης χθες ήταν ο συντονιστής του εργαστηρίου με τον τίτλο «Απαραίτητες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020». Μάλλον είναι κάπου έτσι ο κύριος Κιουρτσίδης. Θα σας πω πως αμέσως μετά από αυτή την εισήγηση θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα για να ακολουθήσουν οι δύο τελευταίες εισηγήσεις των θεματικών εργαστηρίων. Το ένα από αυτά έχει τον τίτλο «Επιχειρηματικό και ανθρώπινο δυναμικό, φυσική και ανθρωπογενής πόρη της Φλόρινας» και το τελευταίο έχει τον τίτλο «Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Φλόρινας και επενδυτικές ευκαιρίες, εξαγωγικές δυνατότητες των επιχειρήσεων». Είναι τα συνολικά 4 θεματικά εργαστήρια τα οποία θα μας δώσουν το τέλος του συνεδρίου τα συμπεράσματα για να μπορέσουμε όλοι να τα σταχυολογήσουμε, να γίνουν και οι δικές σας ερωτήσεις στο τέλος αυτής της...